Αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος προσπαθεί να τη βγάλει. Μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο, ό,τι καταφέρει μετά, ζει Ούτε για τι 21 μέρε του μήνα δεν αρκεί ο μισθό. Με την ακρίβεια, όπω αναφέρουν τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων τη ΓΕΣΕΒΕ, να έρχονται να καταδείξουν την έκταση των οικονομικών προβλημάτων για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Σχεδόν έχουν διπλασιαστεί οι τιμέ, περίπου. 1, 60, 50 60-50-60. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν 84,8% των οικογενειών. Το εισόδημα επαρκεί για 19 ημέρε για το 60,7%. Αναγκάζονται να κάνουν περικοπέ 51,8%. Καθυστερούν να πληρώσουν δόσει στεγαστικού δανείου 30%. Έχουν ληξιπρόθεσμε οφειλέ προ το δημόσιο 21,7%. Μένει τίποτα για να βάλετε στην άκρη. Όχι, εγώ κάθομαι στην άκρη. Εγώ κάθομαι στην ακροδεία. Δεν μένει. Δυστυχώ όχι. Υποχρέωση <χωρίζω> 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 πάρα πολλέ. Όσο οι τιμέ ανεβαίνουν. Οι μισθοί παγώνουν και οι συνθήκε δυσχεραίνουν, με του πολίτε για να τα βγάζουν πέρα να καλούνται από το να διαλέγουν τα φθηνότερα προϊόντα μέχρι να κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα είδη για τη διατροφή του. Πρακτικά προσπαθεί να βγάλει τα προ το ζήν, χωρί να τα έχει επί τη ουσία και δημιουργώντα χρέη. Από ό,τι φαίνεται και στην έρευνα, το ένα στου τέσσερι Έλληνε δυστυχώ αυτή τη στιγμή οφείλει στα ασφαλιστικά φορολογικά ταμεία και στι τράπεζε. Η κατάσταση είναι τραγική όλο ένα αυξάνεται θα έλεγα τα νοικοκυριά τα οποία επέρχονται στην κατηγορία στη φτώχεια ουσιαστικά δηλαδή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα και στις βασικές τους ανάγκες. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτή την περίοδο είναι οι εποχικά εργαζόμενοι που δεν έχουν πλέον ούτε το πενιχρό εισόδημα από το Ταμείο Ανεργία, το οποίο ολοκληρώθηκε. Αν δεν κατάφεραν κάτι να βάλουν στην άκρη, όπω λένε όσο εργάζονταν το καλοκαίρι, οι επόμενοι μήνε θα μπορέσουν να βγουν μόνο με δανεικά, όπως κάνουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν βέρεσε ακόμη και τα φάρμακά τους. Όταν εμείς εργαζόμαστε για έξι μήνες προσπαθούμε εάν μείνει κάτι να περάσουμε τον υπόλοιπο καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αγαροακή δύναμη έχει πέσει τόσο πολύ που πραγματικά είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Οι συνταξιούχοι το, τελευταίο, το τελευταίες μέρες του μήνα ε, κόβουν και τα απαραίτητα. Για να, βγει, για να βγει ο μήνα, όχι μόνο στα φθηνότερα αλλά και τα απαραίτητα ε, ακόμα έχουμε πει, μας λένε συνταξιούχοι ότι πηγαίνουν στα φαρμακεία και παίρνουν δανεικά τα φάρμακα μέχρι να πληρωθούν δεν περίμενα ποτέ μετά από 45 χρόνια εργασία στην οικοδομή να έχω μπει με 8.000 ένσημα και να μην, μπορώ, να μην μπορώ να κάνω ένα δώρο στα τρία εγγόνια που έχω έτσι και έκοψα κάτι δικό μου για να κάνω στα Η κατάσταση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι οδυνηρή. Μαρτυρούν τα στοιχεία που δείχνουν μια νέα κατηγορία φτωχών, που είναι οι εργαζόμενοι φτωχοί, που γίνονται όλο ένα και περισσότεροι.